Πάμε μέχρι την Πάτρα για να μιλήσουμε για το 7ο Διεθνές Circuit Kart Πάτρας Peak Lux Cola. Έχουμε μαζί μας τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Peak Πάτρας, τον κύριο Γιώργο Κοντογιάννη, που είναι βέβαια και συνάδελφος δημοσιογράφος, είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο Ionian. Καλό μεσημέρι, χαίρομαι που είμαι κοντά σας. Καλό μεσημέρι στους τηλεθεατές του Ionian και στην όμορφη Ζάκυνθο, την οποία ανεπίτρεπτα έχω να πάω 2 χρόνια και πρέπει ταχύτατα να το διορθώσω. Να το βάλετε στο πρόγραμμα. Λοιπόν, τι είναι το PIC? Το PIC είναι, το λέει μόνο του, Patras International Circuit για Kart. Είναι μια μεγάλη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι αγώνες επίδειξης και ταχύτητας μικρών αυτοκινήτων Kart. Και πρόκειται για έναν αγώνα ο οποίος είναι εγκεκριμένος από την Εθνική Επιτροπή Αγώνων και είναι από πλευράς αγωνιστικής διοργάνωσης κομμάτι της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας. Διοργανώνεται στην Πάτρα για 7η χρονιά. Κάθε χρόνο έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, γιατί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός έχει πάρα πολλούς φίλους παντού σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει κάθε χρόνο μεγάλη συμμετοχή και κάνει ένα μικρό θαύμα. Κάνει την Πάτρα ένα μικρό Μονακό στις αρχές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Αυτή τη φορά 3 με 4 Οκτώβριο είναι το 7ο PIC. Mm-hmm. Περιμένουμε αρκετό κόσμο, περιμένουμε μεγάλη συμμετοχή. Προσπαθούμε και δεν θα πετυχαίναμε, και κλείνω με αυτό για να με ρωτήσετε ό,τι άλλο θέλετε, το μεγάλο αυτό τόλμημα του να κάνουμε μια περιφερειακή πόλη ως ένα μικρό Μονακό, εάν δεν είχαμε από πλευράς υποστήριξης όλους τους κρατικούς φορείς, περιφέρεια, δήμο, πυροσβεστική αστυνομία κτλ. Της περιοχής. Δεύτερον, από πλευράς αγωνιστικού κομματιού, τον ιστορικό και δραστήριο αυτοκινητικό όμιλο πατρών, που είναι η ψυχή του αγώνα κάθε χρόνο. Και τρίτον, αν δεν είχαμε την υποστήριξη των τοπικών μεγάλων επιχειρήσεων και χορηγών και πάρα πολλών πατρινών, οι οποίοι είναι αθλητές και οδηγοί του ΚΑΡΤ, από τους οποίους, αν θέλετε, για να σας αποκαλύψω και την ουσία, ξεκίνησε η ιδέα το 2008 να κάνουμε αυτό το πετυχημένο event. Μάλιστα. Και αν με επιτρέπετε, κύριε Κοντογιάννη, να συμπληρώσω ότι η Πάτρα είναι η καρδιά του μηχανοκίνητου, του αθλητισμού, του αυτοκινήτου και της μηχανής για την Ελλάδα. Υπάρχει μια ιστορία σε αυτό. Μα γι' αυτό το αναφέρω και δικαιούται να έχει ό,τι γίνει σε αυτό. Γιατί έχει μείνει και πίσω. Αδικείται η Πάτρα σε πολλά πράγματα γι' αυτό. Και μην ξεχάσετε ότι υπάρχει και εκείνο το μόνιμο επί 30ετία διεκδικητικό πλαίσιο του αυτοκινητοδρομίου, το οποίο για μας αποτελεί αναπτυξιακό έργο εκεί μεγάλη πήγε το σημασίας, παρότι δεν είμαστε σε μια εποχή κατάλληλη να συζητούμε κάτι τέτοιο, αλλά ποτέ δεν πρέπει ακόμα και σε τέτοια εποχή να παρετούμαστε από το μέλλον μας και από τις διεκδικήσεις μας. Έχει λοιπόν, έχετε δίκιο, σωστά ιστορία η Πάτρα με το μηχανοκίνητο αθλητισμό και έχει κάτι που την βοηθά να κάνει μεγάλες διοργανώσεις. Την τεχνογνωσία που της έχει δώσει το καρναβάλι. Το να κλείνεις δρόμους και να κάνεις γεγονότα σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Το να κινητοποιείς και να συντονίζεις δημόσιες υπηρεσίες. Το να φιλοξενείς και να εξυπηρετείς πάρα πολύ κόσμο. Και αυτό έχει βοηθήσει στο να γίνεται κατά μικρογραφία, μικρότερο σαν event από πλευράς επισκεπτικότητας βέβαια, το PIC, να γίνεται με την ίδια τεχνογνωσία και το PIC. Δηλαδή, όταν για παράδειγμα, ας πούμε, πάμε να κάνουμε μια σύσκεψη με την Τροχέα, δεν μιλάμε με ανθρώπους που δεν ξέρουν τι θα κάνουμε, από πού θα μπούμε στο κέντρο, πώς θα κλείσουμε και τι θα κάνουμε. Μας έχει βοηθήσει αυτό. Γι' αυτό έχουμε πετύχει να γίνουμε η καρδιά του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ευτυχώς μέσα από αυτό το γεγονός μεταφέρεται και η πόλη σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, διότι υπάρχει και η μεγάλη προβολή από τα μέσα ενημέρωση και κυρίως από τα κανάλια της Nova. Κύριε Κοντογιάννη, ένα μήνα σχεδόν πριν, πώς είναι φέτος οι συμμετοχές? Έχουμε κάποια εικόνα, είναι ακόμα σε εξέλιξη για τους φίλους που βέβαια έχουν αυτή την αγάπη? Είναι σε εξέλιξη οι συμμετοχές, τελειώνουν στις 25 του μήνα Σεπτέμβρη, αλλά μέχρι ώρα η συμμετοχή είναι αρκετά καλή, αρκετά ικανοποιητική, αρκετά μεγάλη, γιατί θα ήθελα να σας προσθέσω εδώ με απόλυτη ειλικρίνεια το ότι μιλάμε για ένα άθλημα το οποίο είναι κοστοβόρο. Δηλαδή ο αθλητής, το αυτοκίνητο, η υποστηρίκτρια ομάδα, οι εταιρείες, η τεχνική, η μηχανική, είναι καμιά δεκαριά άτομα που ακολουθούν ένα αθλητή. Όλο αυτό έχει ένα κόστος, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι ένα κοστοβόρο άθλημα, όμως χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί οι άνθρωποι που τον αγαπούν και τον υποστηρίζουν καταβάλουν αυτά τα κόστη από την τσέπη τους. Οι εταιρείες που συμμετέχουν μπαίνουν μπροστά και στηρίζουν και αυτή τη φορά το PIC. Και θέλω να σας πω ότι φέτος κάναμε και μια προσπάθεια να έχουμε και ένα μεγαλύτερο θέαμα. Γιατί ξέρετε, δεν θα το αρνηθεί κανείς σε όλο τον κόσμο αυτό που θα πω. Οι αγώνες ταχύτητας αυτοκινήτων είναι συναρπαστικό θέαμα
αλλά σχετικώς μονότονο. Θέλει δηλαδή στα διαλυματά του ή, εν πάση περιπτώσει, σε κάποιες από τις χαλαρότερα αγωνιστικές φάσεις του, ο θεατής να βλέπει και κάτι που να σχετίζεται με την πορεία, την εξέλιξη και την ιστορία του αυτοκινήτου. Έχουμε φέτος μια μεγάλη επίδειξη σε συνεργασία με τη Φίλπα ιστορικών αυτοκινήτων, των παλαιότερων και καλύτερων σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε event που αφορούν, όπως κάθε χρόνο, επιδείξεις από ομάδες του εξωτερικού. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα, γι' αυτό καλούμε τους κατοίκους της Δυτικής Ελλάδας και τους Ζακυθινούς και όλους όσους μπορούν, με την βοήθεια του Θεού και του καιρού επιτρέποντος, 3-4 Οκτώβρη, στη γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού της Ελλάδας. Τους περιμένουμε όλους στο 7ο πικ, στην Πάτρα, που θα χτυπάει η καρδιά της αδρεναλίνης, της ταχύτητας, του καμένου λάστιχου, του αγώνα, της ταχύτητας, της ομορφιάς του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Λοιπόν, 3 με 4 του μήνα, του Οκτώβρη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Κοντογιάννη, που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Εμείς βέβαια θα βλέπουμε και θα ξαναβλέπουμε πώς θα κυλάει η διοργάνωση και θα είμαστε εκεί και θα μεταφέρουμε βέβαια όλες τις εικόνες στους τηλεθεατές μας.